Ένα ποίημα του Παλαιστίνιου ποιητή Σαμίχ Κάσεν λέγεται «Λόγος στην αγορά της ανεργίας». Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου. Ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης. Ίσως να σοριαστώ γυμνός και πεινασμένος εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν παζαρεύω. Και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι. Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή. Ίσως ταΐσεις τις φυλακές στη νιώτη μου. Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου, πιθάρια, έπιπλα και σκεύη. Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου, αλλά δεν παζαρεύω. Και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι. Ίσως από τις νύχτες μου να σβήσεις κάθε φως. Ίσως να στερηθώ της μάνας το φιλί. Ίσως και ένα παιδί να βρίσει το λαό μου, τον πατέρα μου. Ίσως να κλέψεις μια στιγμή απροσεξίας από τον φύλαγα των πόνων μου. Ίσως πλαστογραφήσει την ιστορία μου ένας δειλός, μυθομανής, θρησκόληπτος. Ίσως στερήσεις τα παιδιά μου καινούριο ρούχο στη γιορτή. Ίσως με δανεισμένο πρόσωπο τους φίλους μου πλανέψεις. Ίσως υψώσεις γύρω μου τυχιά, τυχιά, τυχιά. Ίσως τις μέρες μου καρφώσεις στο σταυρό του εξευτελισμού, εχθρέ του ήλιου, αλλά δεν παζαρεύω. Και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι. Εχθρέ του ήλιου, στο λιμάνι στολίσματα, χαιρετισμοί, φωνές χαράς και αχολόι. Και τα πολεμικά τραγούδια μας φλογίζουν τα λαρίνια. Και ένα πανί μες στον ορίζοντα που προκαλεί τον άνεμο και τη φουρτούνα και ξεπερνάει τον κίνδυνο, είναι του Οδυσσέα που επιστρέφει από του χαμού τη θάλασσα. Επιστροφή του ήλιου, του ξενιτεμένου. Και όρκο βάνω στα μάτια τους. Δεν παζαρεύω. Και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι, θα αντιστέκομαι, θα αντιστέκομαι.